Πάμε τώρα σε θέματα περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα ζητήματα που συζητιούνται ή θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση της Περιφερειακής Αναγέννησης, παράταξη που ηγείται ο κύριος Γιώργος Παυλίδης. Να τον καλησπερίσουμε καταρχάς τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Μαζί μας και ο συνάδελφος Δημήτρης Σταματάκης. Για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξή σας αμφισβητείτε αυτά τα 225 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ, την επιπλέον χρηματοδότηση που κατά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξασφάλισε ο κύριος Γιαννακίδης, επειδή ακριβώς προέκυψε το ποσό αυτό λόγω της εξαιρετικής και συστηματικής δουλειάς που συντελείται στον τομέα αυτό, δηλαδή στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Το αμφισβητείτε αυτό το ποσό, κύριε Παυλίδη? Δεν υφίστανται αυτά τα 225 εκατομμύρια ευρώ? Καταρχήν, καλησπέρα σας. Πράγματι, όχι μόνο το αμφισβητώ, αλλά μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Δεν υπήρξε ποτέ. Δυστυχώς, εμφανίστηκε πολλές φορές σε επιτροπές δημόσιας συνεδρίασης, σε συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ανακύκλωση από φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τρόπο θριαμβολογικό από την πλευρά του κυρίου Γιαννακίδη, με κορώνες του τύπου ότι είναι πρωτοφανής η επιτυχία κτλ. Αυτά τα χρήματα δεν υπήρξαν και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και πρέπει όμως να τονίσω ότι δεν είναι μόνο αυτά που υπόθηκαν, είναι ότι βάλεται και η αξιοπιστία ενός θεσμού ο οποίος πρέπει να προστατευθεί, γιατί όσο βάλεται τόσο η περιοχή μας θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Εννοείται την περιφέρεια? Εννοώ την περιφέρεια, ναι. Μάλιστα. Είναι ένας θεσμός που πρέπει να προσφέρει. Είναι ένας θεσμός που πρέπει την αξιοπιστία του να την κρατήσει πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα και αυτή είναι μία διάσταση. Πρέπει να σας πω ότι ανάλογη είναι η κατάσταση της απορροφήσης. Η περιφέρειά μας είναι από τις τελευταίες, κοντά στη θέση 10 σε όλη την Ελλάδα, και αν δείτε πάρα πολλά δημοσιεύματα την εμφανίζουν ότι τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Κύριε Παυλίδη, πάντως έχουμε διαβεβαιώσεις ακριβώς περί του αντιθέτου από το περιφερειακό. Θα παρακαλέσω να δείτε τις επίσημες δημοσιοποιήσεις. Η περιφέρειά μας είναι στο 52,7 του συνόλου των απορροφήσεων στην περίοδο από που άρχισε το 2007 μέχρι στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν θυμούμε την ημερομηνία, να χρησιμοποιήσουμε την πλέον ευνοϊκή για την περιφέρεια, που πούμε ότι είναι την 1η Αυγούστου, που δεν είναι μετά το τέλος Αυγούστου, είναι στο 52,7. Εδώ εμφανίζεται ότι είναι πολύ κοντά στο 100. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ο ίδιος ο κύριος Γιαννακίδης χρησιμοποίησε όπως αυτό τον αριθμό, όπως και ο επικεφαλής διαχειριστικής αρχής στην Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στις 21, αν θυμάμαι καλά, Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία Παλάς. Ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο δίνει πλέον και δραματικό χαρακτήρα. Δημοσιοποιήθηκαν τα μεγάλα έργα για τη χώρα μέχρι το 2023. Επαναλαμβάνω, μέχρι το 2023. Η δική μας περιφέρεια είναι η τελευταία από τις 10 περιφέρειες της χερσαίας Ελλάδας. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή τις σχετικές περιοχές του Ιωνίου, του Βόρειου, του Νότιου Αιγαίου και να συμπεριλάβουμε μέσα και την Κρήτη. Είναι πίσω από όλες. Με μόλις 3 έργα. Αναρωτιέμαι, Σταύρο, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Παυλίδης, αναρωτιέμαι πραγματικά. Ποιος λέει η αλήθεια τελικά? Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχει η περιφέρειά μας? Συγγνώμη τώρα, δεν κατάλαβα. Καταρχήν να πω να αμφισβητήσει κανείς την αλήθεια σε αυτά τα σημεία. Γιατί αυτά τα σημεία είναι επίσημα στοιχεία. Τα 225 εκατομμύρια, πάρτε τηλέφωνο στη διαχειριστική αρχή αν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ότι οι απορροφήσεις είναι εκεί δεν χωράει τη συζήτηση. Γιατί είναι επίσημα στοιχεία, επίσημα καταγεγραμμένα. Κύριε Παυλίδη, δεν υπάρχουν και ούτε πρόκειται να υπάρξουν, διότι διαβεβαιώσει από την περιφέρεια λένε ότι θα χρηματοδοτηθεί επιπρόσθετα η περιφέρεια με το ποσό αυτό. Κύριε Αποχολίδη, έκανε πάρα πολύ καλή διαχείριση η περιφέρεια και απορρόφησε πολλά από τα κονδύλια και ως μπόνους, ας το πούμε, επιβραβεύεται με το ποσό αυτό. Κύριε Αποχολίδη, είχε υποθεί ότι είχαν επιτευχθεί τα χρήματα αυτά και είχαν περίπου ληφθεί η απόφαση της ενσωμάτωσης. Αυτά ελέγχθησαν στα τέλη του 12. Περίπου το Νοέμβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 12. Δεν θυμούμαι ακριβώς. Και δέστε, μέσα
στο δελτίο μας έχουμε διάφορες αναφορές του κυρίου Γιαννακίδη και στη Δράμα ναι. και στην Αλεξανδρούπολη και σε πάρα πολλά φιλικά του μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέει ότι τα χρήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί. Δεν υπήρξαν τα χρήματα ούτε τότε ούτε υπάρχουν σήμερα. Και αυτό, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός και αν θέλετε δεν δέχομαι να το αμφισβητήσει κανείς γιατί έτσι είναι. Γιατί πριν να πούμε κάτι, διαφυλάσσουμε και κρατάμε πολύ ψηλά την αξιοπιστία της παράταξής μας. Άρα, άρα ο κύριος Γιαννακίδης λέει ψέματα. Εάν όλα αυτά συνάγουν αυτό το αποτέλεσμα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Ερχόμαστε τώρα στα μεγάλα έργα. Όταν στην κεντρική, η κεντρική Μακεδονία έχει να επιδείξει 28 μεγάλα έργα, η δική μας περιφέρεια έχει να επιδείξει μόλις 3 μεγάλα έργα. Και ένα από αυτά είναι ο κάθετος του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη ως το Αρμένιο, ναι. ο οποίος είναι ένας δρόμος που σέρνεται πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά δεν μας τιμούν. Δυστυχώς είμαστε σε έναν κατήφορο. Και το θέμα αυτό βέβαια θα αναφερθούμε αύριο σε ένα δελτίο τύπου το οποίο θα εκδώσουμε, γιατί για μας είναι λυπηρά πράγματα. Μέσα στη φτώχεια, την ανέχεια και σε όλα τα άλλα έχουμε και αυτόν τον κατήφορο. Κύριε Παυλίδη, πιστεύετε ότι υπήρχε κι άλλος δρόμος που θα μπορούσε να περπατήσει η περιφέρεια για να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από αυτήν την οποία έχουμε σήμερα? Και ποιος είναι αυτός ο δρόμος, τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει στην περιφέρεια? Είναι ο δρόμος της εργασίας, της συστηματικής πίεσης, της ιεράρχησης και της επιτάχυνσης. Εδώ ούτε καν στο ΕΣΠΟ, του οποίου η απορρόφηση των πόρων ήταν υποχρεωτική, δεν υπήρχε συγκρότηση. Δεν υπήρχε πρόγραμμα, δεν υπήρχε καθαρός στόχος για προστιθέμενες ακτίες. Όλα γινόταν εκεί και όπως έτυχε, και το μόνο που κάνανε είναι να παίρνουν παραμάσχαλα τις αποφάσεις ένταξης που ήταν υποχρεωτικές. Το τονίζω, ήταν υποχρεωτικές, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και να τις διαλαλούν. Δεν υπήρξε η δουλειά. Γιατί τι είχαν παραπάνω οι άλλες περιφέρειες και πέτυχαν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία πέτυχαν. Η Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, βλέπω στα μεγάλα έργα, έχει 7 μεγάλα έργα που είναι. Το 1/3 του δικού μας πληθυσμού περίπου, το 1/3, και σε έκταση είναι πολύ μικρότερη από τη μισή. Γιατί να πετύχει, γιατί η Κεντρική Μακεδονία να έχει 28 μεγάλα έργα? Αυτές είναι οι αντιστοιχίες. Έχουμε μια τεράστια περιφέρεια. Μια περιφέρεια με ισχυρό και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί να είμαστε τόσο χαμηλά? Εκεί που είμαστε πάρα πολύ ψηλά, είμαστε στο βερμαλισμό βέβαια. Κύριε Παυλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η περίοδος διανομής του πετρελαίου θέρμανσης και ενώ ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράγυρος έχει πέσει κατακόρυφα, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμα καμιά οριστική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης. Από τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται πως για τη φετινή χρονιά θα αυξηθούν τόσο τα όρια που αφορούν στο εισόδημα, όσο και εκείνα που αφορούν στην αξία της ακίνητης περιουσίας. Το πετρέλαιο πάλι, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, θα κυμανθεί για αρχή κοντά στο 1,30. Ενώ πέρσι θυμίζουμε πως είχε ξεκινήσει στο 1,35, 1 ευρώ και 35 λεπτά στο λίτρο.